Οι εκκλησιάζουσες μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο το 1957. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνους «Εκκλησιάζουσε». Οι εκκλησιάζουσε εδόθησαν από τον Θίασον του Εθνικού Θεάτρου κατά μετάφραση Θρασιβούλου Σταύρου, σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, σκηνογραφίες και ενδυμασίες Γιώργου Βακαλό, μουσική σύνθεση και μουσική διεύθυνση Μάνου Χατζηδάκη και χορογραφίες Τατιάνα Βαρούτη. Η διανομή των ρόλων είχε ως εξής: Πραξαγόρα, Μέρια Ρόνι, πρώτη γυναίκα Κική Ρέπα, δεύτερη γυναίκα Αλέκα Παΐζη, τρίτη Πόπη Παπαδάκη, τέταρτη Νέλη Μαρσέλου, πέμπτη Μαρία Μοσχολιού, βλέπειρος Χριστόφορος Νέζερ, άντρας Γκίκας Μπινιάρης, χρέμης Μιχάλης Καλογιάννης, διαλαλήτρα Δέσπο Διαμαντίδου, νέα Τζένι Καρέζη, πρώτη γριά Ελένη Χαλκούση, δεύτερη γριά Αθανασία Μουστάκα, τρίτη γριά Μερόπη Ροζάν, νέος Μιχάλης Μπούχλης και η υπηρέτρια Ιάννα Ραυτοπούλου. Παίζουν επίσης οι κύριοι Κοκάκης, Πάρλας και Πλακούδης. Ο χορός της αρχαίας κωμωδίας αποτελείται από τας εξής κυρίας και δεσποινίδας: Παναγιωτοπούλου, Σαντορινέου, Ρόη, Σαμιωτάκη, Αθανασίου, Κοφίνο, Χρονοπούλου, Κόντου, Μάμου, Κατσαρού, Δημοπούλου, Κρασά, Λιβαδά, Καβαλιαράτου, Χατζησπυρίδου, Καριοφίλη, Τριάντη, Γιουλάκη, Λαγκουράνη, Διόγκου, Πατσούρη και Μαρκατίνη. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα ηχοληψία από την κωμωδία του Αριστοφάνους «Εκκλησιάζουσε», όπως την πραγματοποίησαν τα συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στα πλαίσια του Φεστιβάλ του 1956 και εις των χώρων του Οδείου Ηρώδου του Αττικού. Όπως όλοι γνωρίζουν, οι εκκλησιάζουσες εκτιλήσονται εις της αρχαίας Αθήνας, όπου οι γυναίκες της πόλεως της Παλάδος συνέρχονται εις την εκκλησία του Δήμου για να αποφασίσουν την αφαίρεση της διοικήσεως της πολιτείας από τα χέρια των ανδρών. Αλλά ας ακούσουμε καλύτερα την Πραξαγόρα, Μέρη Αρώνη, που αγορεύει στην εκκλησία του Δήμου. Γύριστε. Τεχνούργημα έξοχο έξυπνων μαστόρων. Τη φύτρα σου θα πω και τα έργα που έχεις. Παγκιοπλάστιο τόρνος έχει πλάσει μωρή. Και το λειτουργημά σου είναι όμοιο με του ήλιου. Το ρουθούνι σου μας φέγγει. Η φλόγα σου λοιπόν ας δώσει ολίχνε το σύνθημα που εμείς έχουμε ορίσει. Σε σέ το φανερώνουμε μονάχα. Γι' αυτό είναι δίκιο. Γιατί κιόλας όταν μέσα στις καμαρούλες μας τα έργα του έρωτα γυμναζόμαστε, κοντά μας τέχεις εσύ. Και τα κορμιά μας όταν μέσα των ανδρών μας γέρνουν τις αγκάλες, το μάτι σου εποπτεύει. Και κανένας ποτέ μέσα από το σπίτι δεν το διώχνει. Σε βάθη που κανένας δεν τα βλέπει, φέγγεις μονάχα εσύ. Και καψαλίζεις το χνούδι που εκεί μέσα ανθίζει. Και όταν ανοίγουμε κλεφτά τις αποθήκες, τις γιωμάτες με αλεύρι και κρασάκι, σε έχουμε συνεργάτη. Και ενώ στέκεις βοηθός, λέξη από το στόμα σου δεν βγαίνει. Γι' αυτό και τώρα τα κρυφά θα μάθεις που οι φίλες μου αποφασίσαν τις προάλλες. Μα τι έγιναν, δεν φαίνεται καμιά τους. Κι όμως η αρχή κοντεύει. Και του δίνουμε η σύνεξη τα δίλια που και να είναι. Και πρέπει να προφτάσουμε τις θέσεις τις πιο καλές να πιάσουμε. Και δίχως να μας νιώσουν εκεί να φρονιαστούμε. Μα τι να το έχει. Μη δεν έχουν ράψει τα γέννια που τους είπα να ετοιμάσουν. Μήπως τους ήρθε δύσκολο να κλέψουν τα ανδρίκια ρούχα. Δίχως να τις νιώσουν. Μα να ένας λίχνος βλέπω να σημώνει.
Ας πάω λίγο παράμερα, μην τύχει και έρχεται κατά εδώ κανένας άντρας. Την ώρα να πηγαίνουμε. Τώρα καθώς η Σιμώνα με άκουσα του πράκτη για δεύτερη φορά το κουκουρίκο. Κι εγώ που σας περίμενα και μάτι δεν έκλεισα όλη νύχτα. Μας καλέσω και την γειτόνισσα. Ας κρατζουνίσω την πόρτα της, μην τύχει και με νιώσει ο άντρας. Δεν είχα καθόλου κοιμηθεί. Γι' αυτό το ρούχο του δεν είναι δικό του. Να, μόλις τώρα μπόρεσα και πήρα. Μα και τους μικητήωνα τη γυναίκα, τη μελιστήχη, να τη βλέπεις. Τρέχει μαντρή και χοντροπάπουτσα. Και ωστόσο ποιος ο λόγος να βιαστεί, να μην τη βιάσει ο άντρας της ή να την κάνει ο έρμος. Συναγμένες όλες, αν έχετε εκτελέσει όσα είχαμε αποφασίσει στη γιορτή των Σκύρων. Όσο για μένα ναι, και πρώτα πρώτα άφησα τις μασκάλες, όπως καλές είχαμε συμφωνήσει να μαλλιάσουν. Είμαι σαν μαϊμού. Όταν έβγαινε έξω αντρούρζι μου στη σύναξη να πάει, άλυγα το κορμί μου και όλη μέρα στεκόμουνα και μ' άφησε στον ήλιο. Έτσι κι εγώ, και το ξυλάβι μου έξω το πέταξα από το σπίτι για να μαλλιάσω και με γυναίκα να μην μοιάζω δυο. Είχαμε πει να φτιάξουμε όλες γένια να τα έχουμε στη σύναξη. Έτοιμα είναι. Να τα δικάμε. Κοίταξε τι ωραία. Και τα δικάμε. 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 Και τα δικάμε
Γιατί του λόγου η συνέλευση όπου εμείς έχουμε ετοιμαστεί να πάμε τώρα θα γίνει ξημερώματα. Ναι, μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει καλές να βρούμε θέσεις κάτω από το βήμα. Αντίκρισους Πριντάνιδες. Εγώ έχω πάρει τούτο εδώ μαζί μου. Την ώρα που θα μπαίνει ο κόσμος μέσα στη σύναξη να κάθομαι να βλέπω. Να κάθεσαι να βλέπεις. Συμφωνάς. Ναι, μα την άντε μη έτσι λέω. Τι τάθε δεν μπορώ και να βλέπω και να ακούω. Και τα παιδιά μου είναι γυμνά. Άκου να πλέκει, λέει. Την ώρα που έχει χρέος να μην αφήσει να το δει κανένας πως είμαστε γυναίκες. Για το νου σας. Μην το κορμί σας διόλου φανερώστε. Ωραία θα την παθαίναμε αν καμιά μας εκεί ο λαός θα είναι συλλαγμένος. Κάνει μια δρασκελιά ανασκουμπωμένη και τα κρυφά της μπουν στη φόρτα. Αν όμως πιάσουμε θέση πρώτα και στα τρίκια ρούχα μας τη λυπτούμε ωραία, τότε δεν μας παραμύριζει. Αλλά ακόμα και τις γενιάδες που όλες τα φοράμε αφήσουμε να κρέμονται όπως πρέπει. Όσοι μας βλέπουν θα μας παίρνουν οι άντρες. Ναι, ξέρω κάποιον που ήταν σαν γυναίκα. Να, αυτός εκεί. Τα ξένα γέννα φόρησε και τώρα σπουδαίο αξίωμα έχει μέσα στην πόλη. Τέτοιο παράτολμο έργο επιχειρούμε σήμερα. Όταν φέξει με την ελπίδα εμείς την εξουσία να πάρουμε στα χέρια μας και κάτι καλό να δει από εμάς αυτό το κράτος. Γιατί όπως πάμε τώρα, κλάψε κόσμο. Πώς όμως μια γυναίκα θα μπορέσει μπρος στο λαό να βγάλει λόγο. Σπουδαία. Την ευγλωτία στους νέους προπάντων, όπως λένε, η τριβή τη δίνει. Ξέρει κανείς από τριβή όσο μια γυναίκα. Γι' αυτό και μαζευτήκαμε το χάμο για να προγυμναστούμε όσο θα πρέπει να λέμε εκεί. Μπρος, μην αργείς και βάλε γρήγορα τα γένια να κάνουν το ίδιο και οι άλλες. Όσες ετοιμαστήκαν να μιλήσουν. Και ποια από εμάς δεν ξέρει να μιλά. Τα γένια γρήγορα. Εγώ θα αφήσω κάτω το στεφάνι. Και όπως εσείς τα γένια θα φορέσω για να μιλήσω. Αν αναγκαίο το κρίνω. Είναι για να γελάς την Ενικίτα. Γιατί να γελάς. Γένια είναι αυτά, είσαι πιες καμπουρίες. Εσύ Αριφράδη πάψε τις βλακίες. Ποια θέλει να μιλήσει? Εγώ. Καλή ώρα. Βάλε το στεφάνι. Το βάλα. Λέγε. Πριν να πιω κρασάκι. Δεν πίνουν στη συνέλευση κρασάκι. Εσύ τι λες? Τι λες πως πίνουν? Έτσι λέω. Και σκέτο κιόλας. Σκέψου τι αποφάσεις της συνεδρίας τους βγάζουν. Δεν είναι τρελές σαν αποφάσεις μεθυσμένων. Βρίζονται κιόλα σαν τους μεθυσμένους. Και όταν κανείς κακό μεθύσει κάνει, τότε οι τοξότες που τηρούν την τάξη τον βγάζουν όξο. Και κάτσε στη θέση σου. Για τίποτα δεν κάνεις. Τι τα θέλα τα γένια που φοράω. Σαν ήμουν η γυναίκα όλο ρουφούσα. Τώρα θα ρω, θα ξέρω από τη δίψα. Θέλει άλλη να μιλήσει? Εγώ. Εμπρός. Εμπρός. Βάλε το στεφάνι. Oh. Η δουλειά μας προχωρεί. Ακούμπα το κορμί σου, το ραβδί σου. Και να μιλήσεις όμορφα σαν άντρας. Θα ευχόμουν κανένας από τους άλλους συνηθισμένους ρήτορες το λόγο να λάβαινε. Και να έλεγε μια γνώμη σωστή για να καθόμουν σε ησυχία. Μα όσο μπορώ, ποτέ δεν θα επιτρέψω στα καπηλιά νερόλακους να ανοίγουν που λέει ο λόγος. Και μου φέρνει ότι μάτι Δήμητρα και μάτι Περσεφόνη. Πού έχεις το νου σου, κακομοίρα? Τι τρέχει? Εγώ δεν ζήτησα κρασάκι. Εσύ ζήτησες κρασάκι, μα τις δυο ορκίστηκες θες. Εσύ ένας άντρας. Ξέρεις ποτέ να ορκίζονται έτσι άντρες. Καλά λοιπόν. Μα τον Απόλλωνα. Άντε, πάψε. Εγώ από εδώ δεν κάνω ούτε ένα βήμα μαζί σας. Συνέλευση να πάω αν δεν κανονιστούν με ακρίβεια όλα. Για χαίρετε Στεφάνη. Ξαναρχίζω. Τώρα στο νου μου τα έχω στρώσει ωραία. Εγώ θα ρω κυράδες που είστε εδώ. Πάμε κυράδες, δόνια λες τους άντρες. Και είναι ως εκεί φταίει ο Σπανός. Τον είδα. Και σε γυναίκες πως μιλώ θα ρούσα. Άντε και εσύ τσακίσουμε. Θα βάλω το στεφάνι λέω η ίδια. Και για λογαριασμό σας θα μιλήσω. Ω άντρες Αθηναίοι, πολύ λυπούμαι να βλέπω σε αποσύνθεση το κράτος. Και είναι σε αποσύνθεση το κράτος γιατί αρχηγούς κακούς διαλέγουν πάντα. Αν πάει καλά κανείς τους για μια μέρα, ύστερα τα χαλάει για δέκα. Αν βγάλεις άλλον, αυτός χειρότερα τα κάνει. Δύσκολο πράγμα σε άντρες χοντροκέφαλους μυαλό να βάλεις. Όσους σας αγαπούν τους φοβάστε. Και διαρκώς παρακαλάτε αυτούς που δεν σας θέλουν. Ήταν καιρός που σύναξη του Δήμου δεν κάναμε καθόλου. Ξέραμε όμως παλιά άνθρωπος πως είναι ο Αγύριος. Τώρα που οι συνελεύσεις γίνονται, όποιος πάρει λεφτά τον επενεί. Και όποιος δεν πάρει, θάνατος λέει πως του ταιριάζει. Ωραία τα λες, ναι, μα την Αφροδίτη. Τι? Στην Αφροδίτη ορκίστηκες χαμένη? Στην Αφροδίτη ορκίζεται ένας άντρας? Φαντάσου αυτό να το έλεγε και μέσα στη σύναξη. Εκεί πέρα δεν θα το έλεγε. Μα και από τώρα μην το συνηθίζεις. Και για την τωρινή τη
τη συμμαχία, ο άντρε Αθηναίοι φωνάζανε πω αν δεν γίνει, πάει χαμένη η πόλη. Σαν έγινε, μετάνιωσαν. Και εκείνο που εφρόντισε να γίνει, το έχει σκάσει. Σαν πρόκειται να ρίξουμε καράβια στη θάλασσα, ο φτωχό λέει ναι, του αρέσει. Μα οι πλούσιοι δεν το θέλουν, γιατί οι δαπάνε τούτου θα βαρύνουν. Μυαλωμένε άντρε! Έτσι, μπράβο, τώρα με πένεψε σωστά. Και για όλα τούτα, πολίτε, φταίτε εσεί που το δημόσιο χρήμα σπαταλάτε σε μισθού. Το κέρδος το ατομικό του κυνηγά ο καθένας και η πολιτεία πάει κατά διαβόλου. Να κάνετε ό,τι σας πω και θα σωθείτε. Την εξουσία να αφήσω με προτείνω στις γυναίκες. Γιατί και μες στα σπίτια αυτές είναι επιστάτρες και οικονόμες. Σωστά, σωστά. Εξακολούθη, κυρία. Και θα αποδείξω πιο καλοί πως έχουν γνώμη από μας. Όλες τους πρώτα απ' όλα ακολουθάνε τις αρχαίες συνήθειες και δεν γυρεύουν σύστημα να αλλάξουν, ενώ των Αθηναίων το κράτος, και όταν σωστό είχε τίποτα, δεν ησύχαζε αν δεν σοφιζότανε άλλο πιο καινούριο. Εκείνες κάνουν πάντα αυτά που ξέρουν. Καθιστές καβουρντίζουν όπως πάντα. Φορτώνονται τα βάρη όπως πάντα. Τενούν τα θεσμοφόρια όπως πάντα. Ψήνουν τα γλυκίσματα όπως πάντα. Τους άντρες τους παιδεύουν όπως πάντα. Κρυφά τους φίλους μπάζουν όπως πάντα. Ιδιαίτερα ψωνίζουν όπως πάντα. Σκέτο κρασάκι τσούζουν όπως πάντα. Και τους αρέσουν τα ξινά όπως πάντα. Σ' αυτές λοιπόν ας παραδώσουμε άντρες στην πόλη. Δίχως διατυπώσεις, δίχως να εξετάζουμε τι πρόκειται να κάνουν. Και μόνο αν σκεφτούμε πως πρώτος σαμάνες που είναι, θα έχουν για όνειρό τους των στρατιωτών τη σωτηρία. Θα τρέμει η καρδιά μέσα στα στήθια τους. Μιλάχοι και πάθουν οι ακριβοί τους μέσα σε μπόρες και φουρτούνες άσκοπων πολέμων. Δεν θα τους στέλνουν στη φωτιά του κάκου. Και σαν δίκη σφαγή δεν θα τους στέλνουν. Πρόγραμμά τους η ειρήνη. Και ένα άλλο, πιο γρήγορα από τη μάνα. Ποιος θα στέλνει τα τρόφιμα στους στρατιώτες? Για εξεύρεση χρημάτων είναι οι γυναίκες ένα και ένα. Κι ούτε ποτέ σαν κυβερνούν θα ξεγελιούνται. Συνήθισαν αυτές να ξεγελάνε. Μπράβο! Ακούνε αυτά. Τα λόγια μου αντιστείτε, η ζωή σας θα περάσει ευτυχισμένα. Χρυσή μου Πραξαγόρα, ωραία, τι τέχνη. Πάμε, αγάπη μου, λατού. Όταν ξεσπιλωθήκαμε στην κατοχή, θυμάσαι? Έμενα με τον άντρα μου στη Μίκα. Εκεί άκουγα τους λόγους των ρητόρων και τα χωμάτια. Έτσι εξηγώ την τόση δυνότητά σου, αυτή σου τη σοφία. Και αν βγάλεις πέρα αυτό που έχεις στο νου σου, σε κλέβουμε από τώρα για τη γύρια γυναίκα σε μισή. Ναι, ναι, ναι. Αν τύχει και μέσα στη συνέλευση έρθει εμπρός σου εκείνος, ο λαθέμπορας, και πιάσει να σε βρίζει, τι απάντηση θα δώσεις? Βρώμικο θα του πω το λάδι φτιάχνεις, αλλά την πόλη ωραία την καθαρίζει. Εσύ ρε, θα του πω αληθή να βάλεις να ανοίξουν τα μάτια σου. Για να σας στριμώξουν, πες με, τι θα κάνεις? Πουνήματα θα κάνω αν είναι στριμώξουν. Από στριμώγματα είναι μαθήματα. Ένα μονάχα δεν σκεφτήκαν όμως. Αν οι τοξότες που είναι για την τάξη σε σέρουν, τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, έτσι, το τους αγκώνες, θα τους πρόκνω. Μια φορά τα μαλατσάντα θα με πιάσουν. Κι άλλες σε τραμολογούν, εμείς τα λέμε, αφήστε τον, αφήστε τον! Αφήστε τον, αφήστε τον! Το χέρι σηκώνουν οι άντρες αν ψηφίζουν. Τούτο πώς θα το θυμηθούμε? Είναι δική μας συνήθεια να σηκώνουμε. Γελάτε, αυτό είναι αλήθεια δύσκολο. Πρέπει όμως όλες μας να μάθουμε να ψηφίζουμε σηκώνοντας τα χέρια. Για τώρα μπρος, στη γραμμή παραταχθείτε όλες καλά. Στεριώστε τους σκητώνες. Τα αντρίκια χοντροπάπουτσα στεριώστε. Έτσι όπως κάνουν οι άντρες θα σαγγέλουν. Κι όταν αυτά σωστά τα κάνετε όλα, εμπρός, όλες μαζί, τα γένια, βάλτε! Κι ακουμπισμένες στα ραβδιά, τραβάτε με βήμα τραγουδώντας και κανένα λεβέντικο τραγούδι. Να είσαστε σ' όλα οι ίδιοι χωριάτες, σαν τους άντρες. Ναι, έτσι πρέπει. Γι' αυτό να πάμε πιο μπροστά από τούτες. Γιατί μου φαίνεται πως πηγαίνουν κι άλλες εξοχής ολόησα για την πλήκα. Μπρος, παλικάρια! Παλικάρια! Τη λέξη αυτή να τη θυμόμαστε και να τη λέμε αδιάκοπα, μην πάει και ξεχαστούμε. Δεν είναι ο κίνδυνος μικρός στον τύχη και μας πιάσουν να μαγειρεύουμε κρυφά τέτοιο παράτολο έργο. Μπρος παλικάρια, 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 μπρ
σφαλτζάρετε στο ρόλο που θα παίξετε. Είσοδο θα δίνουμε τελείω στον καθένα μα. Τελείω στον καθένα μα. Την είσοδο θα δίνουμε κι όταν το πάρουμε όλοι μα. Θα κάτσουμε κοντά κοντά και θα ψηφίσουμε γραμμή. Όσα θα λένε οι φίλε μα και θα ψηφίσουμε γραμμή. Όσα θα λένε οι φίλε μα. Φίλε, 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 φίλε. Και χάθηκε η γυναίκα μου. Κοντεύει να ξημερώσει και άφαντη έχει γίνει. Εγώ μου ξαπλωμένο μες στο στρώμα και μες στην κοιλιά μου. Πώς είναι ώρα. Στα σκοτεινά πολέμαγα να πιάσω το απανοσκούτι και τα παιδιλά μου. Ψάχνω και ψάχνω. Πουθενά δεν ήταν. Και μες φύγε. Πώς να το πω. Ο κοπρίτης αυτός εδώ. Και χτύπαγε την πόρτα να δει ζητώντας. Τι να κάνω. Παίρνω ένα τούτο της γυναίκας μου το τούλι και σέρνω τα σκαρπίνια της στα πόδια μου. Μα πού να βρω μια πόμερη θεσούλα να ξαλαφρώσω. Νύχτανε θα πεις και όπου να πάω καλά. Ποιος με βλέπει. Αχ, συγχωρά μου. Πήρα νέα γυναίκα. Γέρος εγώ. Βρε ξύλο που μου λείπει. Γιατί δεν βγήκε για καλό. Ορισμένος. Μα πως και να είναι, πρέπει να τα κάνω. Νομίζω ο γείτονάς μας ο Βλέπιος δεν είναι εκεί. Ναι, ο ίδιος. Το κίτρινο παπάνω σου έχεις τι είναι. Ο Ισκάρε, το κροκότο έχω βάλει φόρεμα της γυναίκας μου και δίκα. Και το δικό σου που είναι. Σαν πως ξέρω. Έψαξα μες στο στρώμα και δεν το βρω. Και δεν ρωτούσε να σου πει η κυρά σου. Δεν ρώτησε. Μην ξέρεις μέσα. Ξεπόρτισε και το είδηση δεν πήρα. Καμιά δουλειά που πάμε μισκαρόνι. Έπαθε ακριβώς ότι έχω πάθει το ίδιο εγώ. Ναι, με τον Ποσειδώνα τα πονοσκούτι που φορούσα πήρε και με δικιά μου κι άφαντη έχει γίνει. Κι όσο γι' αυτό δεν σκάω και τόσο πήρε και τα παπούτσια μου. Τον κόσμο έφερα να τα βρω, δεν τα βρήκα. Άμα το διόνυσο ούτε κι εγώ έβρικα τα δικά μου. Και στη δικά και σφίξε την κοιλιά. Χώνω τα πόδια μέσα στα σκαρπινάκια τα δικά της. Να μην αρρώσω την κουβέρτα που είναι και καθαρή. Τι λες λοιπόν να τρέχει, καμιά τσιπηλενάδα με την έχει καλέσει σε τραπέζ. Αυτό σωστά. Γιατί είναι τίμια. Όσο μπορώ να ξέρω. Εγώ καιρό στη σύναξη να πάω. Αν βρω το ρούχο το μονάχτιμο μου. Εγώ θα έρθω. Σαν ξαλαφρώσω. Τώρα κάποιο τι πάθελα εδώ έχει φυλακή. Και ό,τι έφαγα. Ό,τι άτυλε χωνιά. Λευτέρωσε. Μη το θέλεις εσύ σκαστός να πάω. Ή να παίρνω ζωή παγκαλωμένη. Και κατά τη σωγείο της κομμωδίας. Βλέπει ρε, εσύ είσαι. Τι δά, τι κάνεις. Εγώ, τι κάνω, τίποτα. Τι βλέπω, το φόρεμα έχεις βάλει της κυράς σου. Να σκοτεινά, αυτό μου πέσε στο χέρι. Μαζί από πού μας έρχεσαι, κύριε. Από του λαού τη σύναξη. Έχει κιόλας τελειώσει. Αυγή να βγει. Τι κόσμος που ήταν. Τους τελευταίους τους διώξαν, δεν χωρούσαν. Για να ξαναγκάσουν να φύγουν, τους ράντζαν με φούμο. Ρε τι γέλια. Το τριόβολο το πήρες. Α, μακάρι να το έπαιρνα, μα πήγα αργά. Και ξέρεις, ντρέπουμε. Και όχι δα κανέναν άλλον, μονάχα το πουγγί μου που μην άδειο. Και η αιτία. Δεν σου είπα. Απ' τον πολύ τον κόσμο. Τόσους πολλούς ποτέ δεν είδε η πνίγα. Τους έβλεπες και ήταν τόσο άσπροι που νόμιζες πως ήταν τσαγκάριδες που δεν τους βλέπει ο ήλιος. Παράξενο. Η συνέλευση ήταν όλη γεμάτη ανθρώπους με χιονάτα μούτρα. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσα να πάρω το τριόβολο και πόσοι σαν εμένα. Ώστε κι εγώ δεν θα το πάρω, μπα. Πώς να το πάρεις. Ούτε μα τον δία και πήγαινε στην ώρα που λαλούσαν για δεύτερη φορά οι κοκόροι. Μα πες μου ποιος είναι ο λόγος και αξιμέρωτα τόσοι πολλοί μαζεύτηκαν. Ποιος άλλος. Η Βρετανία έχει ορίσει θέμα για σήμερα πώς.
πως θα σωθεί το κράτος. Και αμέσως ο Νεοκλήσιο Τσιμπλιάρης τραβάει συνειδητά στη συνειδητά και πάει στο βήμα. Και έβαλε τις φωνές ο κόσμος όλος. Ντροπή, ντροπή! Ένας άνθρωπος που τένα δεν μπόρεσε να σώσει τσινουρό του να μας μιλάει τώρα για σωτηρία του κράτους. Έριξε αυτός τριγύρω τις ματιές του και φώναξε. Τι θέλετε να κάνω? Αν ήμουν ξέστη θα το απαντούσα. Μέσα σε γάλα της οικιάς κοπάνα σκόρδα, πικραγκουριά και γαλατσίδα. Κι αν τους αποβραδείς τα βλεφαράς, κι αν προστραμώσουν να βρεις σωτηρία. Στο βήμα τότε ανέβηκε ένας άλλος, ο Εβαίωνας, ο Ατσίδας. Μας φαινόταν στους πιότερους γυμνός. Κίνος ισχυριζόταν πως φορούσε ρούχο. Μόνο που οι τρύπες ήταν πιο πολλές από το ρούχο που είχε μείνει ακόμα. Και δημοκρατικότατα είπε λόγια. Η σωτηρία που έχω ανάγκη ο ίδιος, ασήκωτη βαριά όπως βλέπετε είναι. Κι όμως θα πω με ποιον μπορείτε τρόπο να σώσετε. Και πόλη και πολίτες. Αν ξαναρχίζει πια να στρίβει ο ήλιος, εκείνοι που έχουν εργαστήρια ρούχων, μοιράζουν χλέδες όποιον έχει ανάγκη, ποτέ κανείς πλευρίτη δεν θα πάθει. Όποιοι δεν έχουν στρώμα και κρεβάτι, στα γουναράδικα όλοι να πηγαίνουν και να κοιμούνται. Αφού κλειθούνε πρώτα. Ναι. Κι αν ένας γουναράς τους κλεί την πόρτα μες στο χειμώνα, πρόστιμο να δίνει τρεις γούνες. Μα το Διόνυσο σωστά είπε. Και δεν θα καταψήφιζε κανένας αν έπρωτεινε κι ένα άλλο. Οι άλλοι βράδες να δίνουν στους απόρους από τρία κιλά για δίπλο. Αλλιώς ξύλια στην πλάτη. Μετά ένας νέος, πανέμορφος, γιονάτος, ορμά στο βήμα για να βγάλει λόγο. Είπε πως την κυβέρνηση της χώρας να την εδώσουν πρέπει στις γυναίκες. Στις γυναίκες! Το πλήθος το τζαγκάρινο που σου είπα φώναξε δυνατά. Σωστά το λέει! Αλλά οι χωριάτες πιάσαν τη μουρμούρα. Γιατί είχαν μυαλό μακίνα. Αλλά ήταν επικότεροι. Και ο νέος με τη φωνή του σκέπασε τα πάντα. Είπε πολλά καλά για τις γυναίκες. Και είπε πολλά κακά για σένα. Τι είπε? Πρώτα-πρώτα πως είσαι κατεργάρης. Μόνον εγώ. Είπε πως είσαι σπιούνος. Μόνο εγώ. Και ακόμα πως είσαι κλέφτης. Κλέφτης! Μόνο εδώ! Μα κι όλοι αυτοί που κάθονται ένα γύρω. Όσο γι' αυτό, κανείς δεν αντιλέγει. Αντίθετα, είπε, η γυναίκα είναι ένα πλάσμα και με μυαλό και άξιο να βρίσκει πόρους. Απ' τη γιορτή των θεσμοφόριων, είπε, που μόνες τα γιορτάζουν, δεν βγάζουν τα μυστικά παρά έξω. Ενώ όταν μέλη είμαστε της Βουλής, εσύ, εγώ ή αυτοί, όλα τα διαλαλούμε. Όσο για τούτο ματωνερμή, δεν είπε δα και ψέμα. Επί τα λέει, δανείζει μια στην άλλη ασημικά, χρυσαφικά, ποτήρια, φορέματα και δίχως μάρτυρα. Έτσι, μόνοι με μόνοι και όλα τα επιστρέφουν. Ποτέ δεν τα κρατούν. Ενώ από τους άντρες, είπε, οι πιο πολλοί το συνηθίζουν. Ακόμα και όταν μάρτυρες υπάρχουν. Οι γυναίκες, είπε, δεν είναι καταδότρες. Και δεν κάνουν μηνύσεις. Δεν είναι κοτσομπόλες. Ούτε γλωσσοκοπάνες. Ένα σωρό για τις γυναίκες, είπε. Αχ, σκέψου. Και ποια απόφαση έβαλε εσύ να πει? Απόφαση να αφήσουν την εξουσία στον γυναικών τα χέρια. Τι? Γιατί έκαναν πως είναι και το μόνο πείραμα που δεν έχει γίνει ως τώρα. Ψηφίστηκε λοιπόν. Ναι. Και όλες οι έννοιες που βάραναν ως τώρα τους πολίτες έχουν ανατεθεί σε αυτές. Έτσι είναι. Ώστε στα δικαστήρια δεν θα τρέχω εγώ, αλλά η γυναίκα. Ναι, και ούτε θα τρέφεις τους δικούς σου. Έργο δικό της. Κι ούτε που θα βογκάω σαν ξημερώνει από την έγνοια για το μεροπάι. Ούτε! Οι γυναίκες θα φροντίζουν για όλα. Εσείς στο σπίτι δίκως βόγους και έγνοιες τα κάθεσαι όλη μέρα ξεφυσώντας. Σαπώ, 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 σαπώ
είχαμε τύχει, αγαπητές μου φίλες, και πέτυχε το σχέδιο πέρα ως πέρα. Και τώρα, πριν σας πάρει ανθρωπομάτι, πετάξτε αυτοί στις κλένες τα μπαστούνια και βγάλετε τα βρακιά και τα παπούτσια. Εγώ θα πω κλεφτά μέσα στο σπίτι πριν ο άντρας μου με δει, για να βάλω πίσω τα ρούχα του και τα άλλα που έχω πάρει. Λοιπόν, ας μην καθόμαστε και ας μην χασομεράμε. Ας βγάλουμε τα γένια πια, μην τύχει και μας δει κανείς και πάει και μας προδώσει. Ελάτε εδώ παράμερα σε αυτό τον τοίχο κολλητά. Και ρίχνοντας ροξή ματιά, αλλάξτε πια τα ρούχα σας και γίνετε όπως πρώτα. Σε όλα τα πέταξαν πια. Τώρα εσύ οδηγησέ μας και πες μας τι πρέπει να κάνουμε εμείς που σωστή εφαρμογή να το κρίνεις των όσων προστάζεις. Γιατί τέτοια γυναίκα ικανή όπως εσύ στη ζωή μου ποτέ δεν ξανά είδα. Γιατί τέτοια γυναίκα ικανή όπως εσύ στη ζωή μου ποτέ δεν ξανά είδα. Τότε εδώ περιμένετε. Και όλες εσάς, την κυβέρνηση αυτή που μου δώσαν, συνεργάτριες εγώ θα σας πάρω. Γιατί και στη σύναξη μέσα σε τόση ταραχή και μεγάλους κινδύνους, δείξατε όλες εσείς αντρίκια προσόντα. Γιατί τέτοια γυναίκα ικανή όπως εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν ξανάδα. Γιατί τέτοια γυναίκα ικανή όπως εσύ στη ζωή μου ποτέ δεν ξανάδα. Από πού μας ήρθες, Πραξαγόρα? Καλέ μου, τι σε μέλη? Τι με μέλη, ακουμπλακία. Μα δεν θα λες πιστεύω πως ήμουν με κανέναν εραστή μου? Μπορεί, όχι μόνο εμένα. Τέτοιο πράγμα μπορείς να το εξαιρέσεις. Πώς? Αμέσως. Έχω άρωμα. Για κοίτα στο κεφάλι. Πά και χωρίς αρώματα γυναίκα σαν τροσαγκάκι δεν μπορεί να πέσει. Εγώ τουλάχιστον όχι. Πώς μου πήρες το ρούχο και ξεφόρτσες πριν παίξει? Μια φίλη μου την πιάσανε η πόνη και έστειλε και με φώναξαν. Μπορούσε να ειδοποιήσεις και πιτά να πεις. Τι? Και όχι να γνιαστώ για τηλεφώνα. Βρε αντρούλη μου στη θέση που βρισκόταν. Αφού όμως πριν θα το λέγες εμένα. Κάποια γρομοδουλειά είναι στη μέση. Παίρνω όρκο στον Απόλλωνα. Στην Αφροδίτη ορκίζομαι πως όχι. Πετάχτηκα όπως ήμουν. Εκείνη που τρέξε να μου το πει παρακαλούσε να τρέξω όσο μπορώ με κάθε τρόπο. Και το σωστό δεν ήταν να πάρεις το φόρεμά σου? Εσύ γυμνό μ' αφήνεις. Μου ρίχνεις απάνω αυτό το τούλι και φεύγεις παρατώντας με, σαν να με λείψανο για εκφορά. Λουλούδια μόνο δεν μου βάλες και νεκρικές λαμπάδες. Έκανε κρύο. Κι εγώ είμαι αδυνατούλα. Το ρούχο σου άρπαξα λοιπόν να τη νυχτώ. Εσέ καλέ μου, σ' άφησα στο στρώμα. Στη ζεστασιά. Μα έφυγαν μαζί σου και το ραβδί μου και τα παιδιά μου. Αυτό γιατί? Για να σωθεί το ρούχο. Έβαλα αντρίκια πέδιλα, βροντούσα όπως εσύ τα πόδια μου στο δρόμο και χτύπα τις πέτρες με τη ράβδα για να με παίρνουν για άντρα οι λοποδίτες. Μα ξέρεις πόσο στάρι έχουμε χάσει με τα λεφτά τα τόπερνα που δώσαν ως όσους τη λαοσύναξη πρακτήκαν. Μη χωρίς κάνεις και έκανε αγοράκι. Η λαοσύναξη. Όχι δα καλέ μου. Εκείνοι που με κάλεσαν και πήγα. Ώστε έγινε η συνέλευση. Μα βέβαια. Σου το είχα πει από χτες, δεν το θυμάσαι? Αχ, τώρα μόλις μου έρχεται στο νου. Και για το ψήφισμα δεν ξέρεις? Τι ψήφισμα δεν ξέρω. Λοιπόν, άκου. Τώρα θα την περνά ζωή και κότα. Δώσανε λέει σε εσάς την εξουσία. Τι? Να κεντούμε εργόχειρα? Και λέω όχι, να κυβερνάτε. Τι να κυβερνάτε? Όλα, όλα τα ζητήματα της χώρας. Μα αν είναι έτσι τότε η χώρα τούτη σώθηκε πια. Να μάτσι να Αφροδίτη. Σώθηκε και γιατί? Για χίλια δυο. Και πρώτο όσοι τολμούν να την τροπιάζουν δεν θα είναι πια σε θέση να το κάνουν. Πάνε οι σπιουνιές. Οι μαρτυρίες τελειώσαν. Τι μαζί μου κόβεις το ψωμί μου? Πάνε οι λοποδησίες. Ο φθόνος του άλλου. Η γύμνια, η φτώχεια. Πάνε οι καυγάδες. Πάνε τα δανεικάκια γύριστα. Αν γίνουν αυτά που λέτε. Θα τα αποδείξω. Κι όλους εσάς για μάρτυρες σας έχω. Κι αυτός δεν θα έχει πια να πει ούτε λέξη. Έκταση ώρα, έκταση ώρα. Γρήγορα βάζετε ένα εκδοχού σου σκέψη να κάνεις βαθές τις οφές. Το πρόγραμμά σου σ' όλους θα φέρει μη καταπά. Έκταση ώρα να ρίξεις και αξίζεις. Μέδιο σπουδαίο χρειάζεται η χώρα. Έλα προχώρη, μίλησε πια. Τα πράγματα ωραία, πρωτότυπα νέα. Βαρέθηκαν όλοι να ακούν τα παλιά. Μην αργείς, μην αργείς, μην αργείς, μην αργείς, μην αργείς. Το χορμόνι έχει χάρη όπως λέει. Και πολλοί στους θεατές μας να ξέρεις αρέσει. Το
το καινούριο. Να φύγουν λιγάκι από τα αρχαία, να ξεχάσουν συνήθειες παλιές. Να προπάντων, εγώ τι φοβάμαι. Μα λέει γι' αυτό, μη φοβάσαι. Για το δικό μας το σύστημα αυτό είναι. Τα παλιά τα γνωστά να πετούμε και αυτοί να αρπαζόμαστε από ό,τι καινούριο. Ό,τι θέλω αντίρρηση κανείς από εσάς να με φέρει. Να μην με διακόψει. Πριν να νιώσει το πρόγραμμα που έχω να πω. Πριν να ακούσει το ρήτορα. Εμέν. Τα αγαθά λέω πως πρέπει να γίνουν κοινά. Και όλοι να έχουν από όλα μερίδιο. Από τα ίδια κεφάλαια να ζουν. Και όχι αυτός να είναι πλούσιος. Θεόφτωχος ο άλλος. Όχι ο ένας να ορίζει χωράφια πολλά και ο άλλος μήτε μια θέση για τάφο. Όχι σκλάβους χωρίς μέτρη μόναχοι αυτός και μήτε να ανακόλουθω ο άλλος. Βάζω νόμο. Η ζωή θα είναι σε όλους κοινή. Και όχι μόνο κοινή, για όλους όμοια. Μα πώς γίνεται. Μην ακόλουθ. Ας σκοπάσουμε ακριβώς τον τούτο να πω. Πρώτα πρώτα τη γη θα την κάνω κοινό χτήμα όλων όμοια. Και κοινά στα τη γη τα λεφτά και ό,τι ορίζει ο καθένας. Και από αυτά τα αγαθά που θα γίνουν κοινά, θα σας τρέφουμε εμείς. Θα σας ζούμε σαν καλές οικονόμες με τάξη πολύ και το νου θα τον έχουμε σ' όλο. Για όσους έχουν χωράφια τα παίρνεις καλά. Τι θα γίνει όμως, πες μας με εκείνους που τα πλούτη τους είναι λεφτά μετρητά. Την κατάθεση θα έρθουν να κάνουν. Και αν δεν έρθουν. Δεν γίνεται. Πώς θα ορκιστούν πως δεν έχουν χρήμα όταν θα έχουν τόσο άτιμη θα είναι. Αν θα είναι ρωτάς και αν δεν ήταν θα γίνονταν πλούσιοι. Τα λεφτά πάντως άχρηστα θα είναι για αυτόν που τα κρύβει. Γιατί. Γιατί η φτώχεια σε κανέναν εμπόδιο δεν θα είναι ποτέ και σε τίποτα. Θα έχουν όλοι απ' όλα. Και ψωμί και κρασί και μανέστρα, παστά, χειρομέρια, καρπούζια, στραγάλια. Τι κερδίζουν αν δεν καταθέσουν λοιπόν τα λεφτά τους. Αν το βρεις, εμπρός. Μα και τώρα όσοι έχουν αυτά τα καλά, μη δεν κλέβουν πιότερα από όλους. Μάλιστα γινόταν αυτό, αγαπητέ μου, που λες με τους νόμους που είχατε πρώτα. Τώρα όμως τι θα είναι κοινά τα αγαθά, τι κερδίζεις. Τι θα έχεις να κλέψεις. Αν καμιά κοπελίτσα ποτίζει κανείς και θελήσει μαζί της να παίξει, θα της δίνει από αυτά που κρυφά θα φυλάει. Θα κοιμάται μαζί της και πάλι στα κοινά το μερίδιο μερίδιο. Αυτός. Δωρεάν θα μπορεί να την έχει. Και οι γυναίκες ορίζω να γίνουν κοινές. Όποιος άντρας θα θέλει, θα σμίγει με όποια θέλει, θα κάνει μαζί της παιδιά. Πα! Μα τότε στην πιο όμορφη από όλους όλοι οι άντρες καλοί μου θα τρέχουν γραμμή και θα θέλουν να σμίξουν μαζί της. Ο νόμος προβλέπει. Άσκημο μούρα καμιά να μην μείνει στο ράφι. Και ο άντρας χρέος θα έχει. Α, γυναίκα ωραία ποθή. Με μια άσκημη πρώτα να πέφτει. Οι αρσενικοί δεν φαίνονται. Τι τρέχει. Έπρεπε να είχαν έρθει. Κι εγώ στεκώ άπραχτη, βουτυγμένη στο φκιασίδι, με κροκοτό λεπτό φορεματάκι και σιγομουρμουρίζω μοναχή μου. Κάποιον διαβάτη πρέπει να τη λήξω με τσαλιμάκια. Ελάτε, ελάτε μουσες και βάλτε εδώ στο στόμα το δικό μου ένα γλυκό σκοπό της Ιωνίας. Όποιος θέλει να χαρεί πλάι μου να έρθει να πλαγιάσει. Με πρόλαβε, σαράβαλο. Χαρούσες πως δεν είσαι ευκαιρία να τριγήσεις και ως έλλειμμα αυτού κάποιον να τραβήξει με το τραγούδι. Μα αν αυτό το κάνεις και εγώ θα τραγουδήσω. Αυτά ίσως είναι λιγάκι βαρετά. Ταιριάζουν όμως σε κομμωδία και έχουν και κάποιο γούστο. Όποιος θέλει να χαρεί πλάι μου να έρθει να πλαγιάσει. Άμπρεγες είναι οι μικρές, τέχνες ξέρει ερωτικές. Μόνο μια που έχει οριμάσει. Σαν και εμένα, κι άλλη ξέρει τον καλό της. Πάντα πάντα να τον έχει στο πλευρό της. Οι άλλες φεύγουν, φεύγουν και πετούν. Κάποιον άλλο για να βρουν. Μόνο ελιές έχουν σπιθάκια και μπουτάκια τρυφέρα. Άφησε για εκείνες βάβο την ερωτική χαρά. Κι αν τα φρύδια έχεις μαντήσει κι αν φορτώθηκες κι εσύ διάτης κι ας εφαρτερά. Άκου να σου σπάσει κλούβα να σου φύγει το πουλί που αγκαλιάζει με το μου θέλεις και έχεις δίψα για γειτονή. Σαν θα σέρνεσαι στο στρώμα, ξάφνου εμπρός αντί για φίλο, άλλο το φίδι να φανεί. Καλή γιαγιά μου συγκεντέπω, πάρε μου τον αυλό και φεύγω μόνο. Άλλο, άλλο, άλλο εγώ γυρεύω, σένα τρώει μυστική μια φαγούρα ιονική. Ό,τι και αν κάνεις δεν γίνονται ίδια μιας νιάς και μιας γριάς στα παιχνίδια. Μα τι αν κάνεις, εσύ τον ανθό της δικιάς μου της χάρης, ποτέ δεν μπορείς να μαράνεις και μήτε ποτέ να τον πάρεις. Κύβεσα την υφίτσα και σε θέλει. Μια φορά κανείς δεν θα έρθει κοντά σου πριν να έρθει πρώτα σε μένα. Ναι, έχει κηδεία σου. Αυτό είναι αστείο πολύ παλιά. Μα λέει κανένα
να σε αστείασε ο Χούφταλα. Σε πείραξε η ηλικία μου, τάχα. Καθόλου. Μόνο τα λέμε που στη μούρη σου. Τι μιλάς λοιπόν. Εσύ τι σκούζει. Τραγούδι λέω για τον καλό μου. Σώπα και θα το δεις και εσύ με ψηλίγο τραγούδι. Βρε Πανούκλα, αυτός δεν έρχεται για σένα. Άρας για μένα. Θα στα αποδείξει και ίδιος με αρασιά. Γιατί εγώ τώρα φεύγω. Και εγώ φεύγω. Τι θέλεις εγώ, φιλότιμο, δεν έχω. Κοπελιά ποθώ, για εκείνη τάπια. Κάντε θεή να την πετύχω μόνη. Καταλαμένη γριά, σε έχω γελάσει, έφυγε. Έλες πως θα μείνω μέσα. Πάνε ο καλός με αυτός φυλακταρούσα. Έλα γλυκέ και κρυφέ μου, σε θέλω κοντά μου. Με μένα περάσει τη νύχτα εδώ στη μικρή καμαρά μου. Κατέβαλε ξέρω τη φύρα, καλή μου γλυκιά μου. Τι θέλεις εδώ μες τη νύχτα, να πέσω, να κοίτω με χάμου. Ποθώ το κορμί σου, στο κόρφο σου μέσα να πέσω, γλυκιά μου κοπέλα. Θεά μου Αφροδίτη, πώς μάραψες τούτη την τρέλα. Μπρος το μεγάλο μου καημό, φτωχά τα λόγια μου είναι. Μα τώρα αγάπη μου γλυκιά στην ηγεσία μου κλείνε. Άνοιξε πια και πάρε με, άνε στην αγκαλιά σου. Γιατί σε βάσανα πολλά, μέγιο έρωτά σου. Η χάρη τα σαν άνθρεψαν χρυσό μου εσύ καμάρι. Νέκταρο λίμπου με λιμητού της Κύπριδας βλαστάρι. Άνοιξε πια και πάρε με, άχνε στην αγκαλιά σου. Γιατί σε βάσανα πολλά, μέγιο έρωτά σου. Ποιος ζητάς καλέ μου εμένα, θέλεις. Κανένας πεθάνω. Τότε τι ζητούσες, ήρθες εδώ με το όργανο στο χέρι. Κάποιον ζητάω από τη Μαλακάσα. Εσύ νομίζω περιμένεις κάποιον από την Πλάκα, εγώ είμαι άλλος. Θέλεις, δεν θέλεις, να την Αφροδίτη. Άκου, αυτές που πέρασαν τα 60, σειρά δεν έχουν τώρα, αυτές θα μείνουν για αργότερα. Θα δικάσουμε μόνο ως τα 20 ως εσύ. Αυτά γλυκέ μου, με το προηγούμενο ήταν καθεστώς. Τώρα είναι νόμος τις δικές μας πρώτον να εισέρχεστε υποθέσεις. Τι θες να πεις, δεν ξέρω, πάντως εγώ εδώ πρέπει να τρυπώσω. Αφού τρυπώσεις τη δική μου πόρτα. Μα κόσκινο, δεν χρειάζομαι για τώρα. Το ξέρω, μ' αγαπάς. Δώσε μου φως με το στόμα. Μη, πίτσα μου. Φοβούμαι τον εραστή σου. Τον απόλυση. Τον νεκροθάφτη. Για φύγε μη σέτη μέσα στον δρόμο. Ξέρω τι θες, το ξέρω. Και εσύ τι θες, εγώ το ξέρω. Ω, να την Αφροδίτη τη θεά μου, δεν θα σε αφήσω. Σου στριψε γιαγιά. Λακίες, λες κακόπεδο. Εγώ όμως με στο δικό μου στρώμα θα σε σύρω. Τι θέλουν και αγοράζουνε τσιγκέλια για τις κουβάδες. Πάρε μια από τούτες, κατέβασε τη μέσα στο πηγάδι και πιάσε τον κουβά που σου έχει πέσει. Μην κοροϊδεύεις και έλα εδώ μαζί μου. Μ' αρέσει να τσιμπάω τα παλικάρια. Μα εμένα δεν μ' αρέσει να τσιμπάω κουφάρια. Ας αναγκάσει τούτο εδώ. Και τι είναι αυτό. Ένας νόμος που λέει πως πρέπει εδώ μαζί μου να έρθεις. Για διάβασε να δω. Στον διαβάζω. Των γυναικών απόφαση. Αν κανένας νεαρός επιθυμήσει καμιά νέα, με αυτήν απαγορεύεται να σμίξει, αν στη γριά δεν δώσει τα πρωτεία. Αν αρνηθεί, τότε οι κυράδες έχουν δικαίωμα που τους ορίζει ο νόμος, στα χέρια να τον πάρουν σηκωμένο ή χάμω να τον σύρουν και πεσμένο. Στους νόμους μας οφείλεις να υπακούσεις. Και δεν μπορεί κανένας πατριώτης ή φίλος μου να έρθει να με λυτρώσει πληρώνοντας τα λίτρα. Μα κανένας δεν έχει πια περιουσία. Μια γυστάρι μόνο. Και ένορκη αν κάνω δήλωση αδυναμίας. Αυτά άφησέ τα. Οι υπεκφυγές να λείπουν. Τι να κάνω. Να πεις μαζί μου. Ανάγκη. Και μεγάλη. Ωραία μακάριε. Που χώρα ευτυχισμένη. Γιατί είσαι ευτυχισμένη εσύ, κυρά μου. Κι όλοι εσείς που κάθεστε εδώ πέρα, όλοι οι γειτόνοι κι όλοι οι συνδημότες, κι εγώ μαζί με εσάς η παρακόρη που αρώματα έχω βάλει στα μαλλιά μου, έξοχα οδεία! Μα απ' όλα πια έξοχα είναι αυτά τα κρασοκάνατα απ' τη θάσο. Γιατί μες στο κεφάλι μένουν ώρες, ενώ όλα τα άλλα φέρνουν, ξεχυμένουν. Κέρνα κρασάκι μπρούσκο! Όλη τη νύχτα αυτό θα μας εφραίει, ως θα διαλέμε εκείνο που το πιο όμορφο άρωμα έχει. Μα πείτε μου, καλές μου, πού είναι ο αφέντης μου, πείτε μου που είναι ο άντρας της σκιάς μου. Ενώ αν σταθείς τα ρόδια τον πετύχεις. Ναι, ένα άντρας που σημώνει για το δείπνο. Ω, αφέντη μου, καλό και μακάριε. Για
πολίτες, είσαι ο μόνος μυστικός. Ευτυχισμένος άνθρωπος, αλήθεια. Μόνος την αργούμε. Κι όσοι θεατές μας αγαπούνε και όποιος κριτής δεν ρίχνει αλλού τα βλέμματά του, με μάσας έρθει και θα λάβει απ' όλα. Ρε πες τον κουβαντάδικα έτσι για όλους, κανένα μην αφήσει έξω. Κράξα ανοιχτό καραγέρους νέους παιδάκια και εγώ θα τρέξω αμέσως να μην φύγει. Εμπρός! Περπάτα! Θέλω μια μικρή να δώσω συμβουλή στους κριτικούς. Τα σοφά οι σοφίες τιμούνται και ας με κρίνουν νικητή. Τα γελία του γέλιου οι φίλοι και ας με κρίνουν νικητή. Κι έτσι από όλους πια προσμένω να με κρίνουν νικητή. Κι έτσι από όλους πια προσμένω να με κρίνουν νικητή. Ακούσατε την κωμωδία του Αριστοφάνους «Εκκλησιάζουσε».